Στου 174.567 ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στη Μαγνησία για τι εκλογέ τη Κυριακή και οι οποίοι σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν είναι κοντά στι 3.000 λιγότεροι. Οι προετοιμασίε για τη διεξαγωγή των εκλογών βρίσκονται στην τελική ευθεία και σήμερα κατέφθασε εκλογικό υλικό να σταλεί από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία στου Δήμου και στη συνέχεια στα σχολεία. Είναι η τελευταία ημέρα μάλιστα που θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία τα οποία θα λειτουργήσουν για ακόμη μια φορά ω χώροι διεξαγωγή τη ψηφοφορία. Τα μαθήματα στα σχολεία θα αρχίσουν ξανά την Τρίτη, καθώ τη Δευτέρα θα πρέπει να καθαριστούν χώροι και να τοποθετηθούν ξανά στι θέσει του Στρανιά και Καρέκλε. Τα εκλογικά τμήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία και Βορείων Σποράδων είναι 355. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και δύο ειδικά εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στα σοφρονιστικά καταστήματα στην Κασαβέτια και στο Βόλο. Επίση θα λειτουργήσουν και τέσσερα εκλογικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των εταιροδημοτών. Το 2019 από του 177.573 τελικά προσήλθαν στι κάλπε και ψήφισαν Δηλαδή συμμετοχή γύρω στο 69%. Το νέο στοιχείο φέτο στην εκλογική διαδικασία είναι πω οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα προμηθευτούν τάμπλετ από τα οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Ιστορικών τα αποτελέσματα. Στη Μαγνησία οι συνδυασμοί που συμμετέχουν ανέρχονται στους 30.